Βγαίνει μια γριά και μας λέει, ρε κολόπεδα, θα κατέβω κάτω. Κατέβω κάτω! Και κατεβαίνει αυτή με ένα μαχαίρι. Με ένα μαχαίρι. 2 μέτρα. Όχι πάλι! Λοιπόν, έχω μια ιδέα, ακούστε. Λέω να πάμε στο δήμαρχο και να του πούμε για αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσε να είμαστε διαμορφώσει, έτσι θα μπορούμε να παίζουμε. Φαντάσου όλο αυτό γκρεμισμένο, είναι μόνο δικό μας, ε. Τέλειο. Δήμαρχε, θα θέλαμε να μας φτιάξετε αυτό το χώρο. Δεν έχουμε που να παίξουμε και παίζουμε στους δρόμους και στους πιλωτές. Θα συστηθείς κιόλας, ε. Και δεν έχουμε να αφήσει ούτε τύπου ούτε τίποτα. Άμα του πω τα σέβη μου, θα με βρήσει. Μην ξεχνάς τα νιάτα σου, κύριε δήμαρχε. Μάλιστα. Έχετε ξαναπάει στο δήμαρχο πάλι? Δηλαδή δεν του έχετε ζητήσει χάρη ποτέ του δήμαρχου? Να δούμε, θα σας την κάνει. Θα θέλαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον δήμαρχο. Δεν είναι εδώ, τι να σας πω τώρα. Ναι, φύγαν όλοι. Και γιατί μαζεύεις υπογραφές? Αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο να φύγουμε, είναι όλοι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, να σου πω κάτι. Εμείς να παίζουμε θα είναι. Διότι αν δεν παίζουμε, θα είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι, θα χοντρίνουμε κιόλας. Και μετά όλη η Ελλάδα θα είναι χοντρή. Και εσύ θα φταίς, επειδή δεν μας έστειλες γήπεδο. Γι' αυτό φτάξε το γήπεδάκι. Σκέψου, θα σε αφήνω όλο το βράδυ και θα το πούμε αύριο, εντάξει. Άντε, για τα λάθη.